Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε, ώρα για μπλε λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύμιση του ήχου Χρήστος Κιώσης. Αυτή η κουφόβραση, αυτή η υγρασία της Θεσσαλονίκης δεν πάλευεται. FM κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526 blue libero papakigiahoo.gr. Έχουμε αρκετά να πούμε και σήμερα για το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλεϊ, ό,τι προκύπτει στην κιανόλευκη επικαιρότητα. Μέχρι τις 8 και αρκετά ψηλά, θα κλέψουμε λίγο για να τα προλάβουμε όλα. Για εσάς που θέλετε σακούλα και ενδιαφέρεστε για το περιβάλλον, Aristoplast, σακούλες απορριμμάτων που αποτελούνται από 100% ανακυκλωμένο υλικό σε όλες τις διαστάσεις και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Aristoplast, το 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Σερών. Χθες έδωσα τον παρόν στην συνάντηση των Ηρακλειδέων με την πρωτοβουλία του Θόδωρ Καράουγλου και σε κάποια φάση ο Φώτης Θέος είπε κάτι που δεν νομίζω να διαφωνούμε πολύ, ότι δεν το λέω επειδή το έκανε ο κύριος Καράουγλου, αλλά άμα δεν γινόταν αυτή η πρωτοβουλία θα ήμασταν σπίτι μας και θα κοιμόμασταν. Και η αλήθεια είναι ότι καιρό είχε να γίνει μια μάζοξη. Και γι' αυτό το λόγο το Ηρακλής Athens Club παίρνει πρωτοβουλία, ζητά συγκέντρωση στις 8 Ιουλίου και έχω μπροστά μου την ανακοίνωση την οποία θα διαβάσω σε πολύ, πολύ λίγο, αρκεί να σας πω ότι στις 5 είχε ξεκινήσει το ραντεβού, ελπίζω σε λίγο να έχουμε ρεπορτάζ και συνέντευξη, το ραντεβού των μελών της Επιτροπής που θα συσταθεί σήμερα. Κάποια ονόματα έχουν γίνει ήδη γνωστά από χθες το βράδυ. Επιτροπή που αρχικά θα μιλήσει τούτη την ώρα τηλεφωνικά με τον Παπαδόπουλο για να ξεκαθαρίσει 100% το θέμα Βόλος. Και αν ξεκαθαρίσει αρνητικά 100% το θέμα Βόλος, και αν ξεκαθαρίσει τη στάση του 100% τον Παπαδόπουλος, γιατί τις προάλλες δεν έχει πολλές μέρες που δήλωσε ότι έχει τελειώσει διοικητικά από τον Ηρακλή, να το ξεκαθαρίσει αυτό ενώπιον της Επιτροπής που προέκυψε από τη χθεσινή συνάντηση στο Πόρτο Παλάσιο, στο ξενοδοχείο της πόλης. Και στη συνέχεια θα ακολουθηθεί το Plan B που είναι ανέβρεση αφημί άλλης κατηγορίας πιο χαμηλά από την Super League. Άπαντες όμως συμφώνησαν ότι πρέπει να δοθεί μία ακόμα τελευταία ευκαιρία στο να πάρθει αφημί Super League του Βόλου. 1%, 1% να το κυνηγήσουμε μέχρι τέλους. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω σε λίγο θα έχουμε ρεπορτάζ από αυτού. Αν έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση από στο Κατσάνιο των μελών της Επιτροπής, μήπως μπορέσουμε και έχουμε και κάποιον στον αέρα. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, γράφει το Ηρακλής Athens Club. Τα παιδιά από την Αθήνα που παίρνουν πρωτοβουλία και λένε, και επειδή στον Ηρακλή έχουμε χορτάσει και από λόγια και γι' αυτό μας έχει φάει φτώχεια, μετά από συνέλευση που πραγματοποιήσαμε χθες στα γραφεία του club, πρώτον, ζητούμε την άμεση πραγματοποίηση συνάντησης εκπροσώπων των ενεργών και με νομική υπόσταση φορέων του Ηρακλή τη Δευτέρα 8 Ιουλίου και ώρα 5 στο Κατσάνιο. Οι φορείς αυτοί είναι ο Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής, η Αυτόνομη Θύρα 10, το Ηρακλής Athens Club, ο Όμιλος Χ 899 και η νεοσύστατη Λέσχη Φίλων Ηρακλή. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τηλεφωνικές προσκλήσεις στους εκπροσώπους των παραπάνω φορέων και τις έχουν αποδεχθεί. Αν εξαιρέσουμε τα παιδιά από το Athens Club που είναι στην Αθήνα, οι υπόλοιποι φορείς χθες δώσαν το παρόν, θα προσθέσω. Συνεχίζει η ανακοίνωση. Τα θέματα προς συζήτηση αφορούν τις εξελίξεις στο ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Έχουμε προτάσεις, αλλά και γενικά τις εξελίξεις και την πορεία του συλλόγου και την οπαδική σύμπλευση. Παρόμοια συνάντηση έχει να πραγματοποιηθεί πριν από το 2006. Η ανάγκη είναι κάτι παραπάνω από επιτακτική. Παρακαλούνται τη γωνιά. Αυτό είναι το δεύτερο. Παρακαλούνται τη γωνιά να μας αδειάσουν κάθε λογής τύποι που παρασιτούν πάνω στις σάρκες του Ηρακλή μας εδώ και ατελείωτα χρόνια. Ας σταματήσουν να βγαίνουν στα εχθρικά μουμουέ και να διχάζουν τον απλό κόσμο προτείνοντας ανέφικτες λύσεις σαν τις τελευταίες που δεν λειτουργήσαν και που εξυπηρετούν τα δικά τους προσωπικά συμφέροντα και τον αφεντικό τους. Αυτές οι γραμμές αποτελούν την τελευταία προειδοποίηση προς αυτούς. Αν είχα καπέλο αυτή τη στιγμή, παλικάρια μου, στο Ηρακλής Athens Club, θα σας το βγάζα. Για το υστερόγραφο που μόλις διάβασα και έχετε γράψει. Θα σας το βγαζα, αλλά και χωρίς
να φοράω καπέλο. Ο Χρήστος με βλέπει, την κάνω την κίνηση και σας το βγάζω το καπέλο. Γιατί είστε αυτοί που τολμήσατε σε μια ανακοίνωση να γράψετε αυτό το πράγμα. Που κατά την ταπεινή μου άποψη έχει κάνει τεράστιο κακό τα τελευταία χρόνια αυτό που σημειώνεται στο νούμερο 2 της ανακοίνωσής σας. Το έβγαλα το καπέλο. Κάνουμε προσπάθεια και θα συνεχίσουμε να κάνουμε στο να έχουμε κάποιον από τα μέλη της Επιτροπής που έχουν βρεθεί από τις 5 στο Κατσάνιο να μιλήσει στην εκπομπή, να τον ακούσει ο κόσμος, να μάθουμε τελικά αν έγινε το τηλεφώνημα, αν επικοινώνησα με τον κύριο τον Παπαδόπουλο, γιατί αυτός ήταν ο πρωταρχικός στόχος αυτής της Επιτροπής, με τον Φώτη το Θεό, με τον κύριο Κυρίτσι, με τον κύριο Αντωνέλη που προκάλεσε αίσθηση θετική, θεωρώ στους περισσότερους, η παρουσία του, η επιστροφή του στα κοινά του Ηρακλή. Είχε ρίξει μαύρη πέτρα, είχε απογοητευτεί πάρα πολύ, είχε πικραθεί πάρα πολύ. Θυμάστε, είχε παραιτηθεί από το ΔΣ επί εποχής Παπαθανασάκη και από τότε δεν ξανασχολήθηκε. Ο κ. Αντωνέλης που είχε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για πολυμετοχικότητα κτλ. Κτλ. Δεν ξέρω αν μπορούν να γίνει κάτι τέτοιο στο μέλλον. Αλλά εχθές έδωσε το παρόν. Ήταν από τα πρόσωπα που είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε. Τους υπόλοιπους λίγο πολύ είναι οι ίδιοι κάθε φορά σε τέτοιες συναντήσεις. Ο κύριος Αντωνέλης που πλέον βρίσκεται μόνιμα στην Ελλάδα. Δεν μένει μόνιμα στο Ντουμπάι που ήταν αρκετά χρόνια λόγω της εργασίας του. Είναι λοιπόν ένα από τα πρόσωπα που βρίσκονται στην Επιτροπή. Μαζί με τον κύριο Ιωακιμίδη, μαζί με τον κύριο Τσουρέκα, προτάθηκε και ο κύριος, έγινε πρώτης από τον κύριο Καραόγλου και στον κύριο Σάκη Αποστολίδη, τον πρώην πρόεδρο του μπασκετικού Ηρακλή. Χθες πολλοί έδωσαν το παρόν, και από τη Λέσχη Φίλων Ηρακλή και από την Αυτόνομη Θύρα 10 και από το μπάσκετ και από το ποδόσφαιρο, και το ποδόσφαιρο εννοείται, και από το βόλεϊ και από το πόλο. Από τον Όμιλο 1899 αρκετοί, όλοι θεωρώ, έτσι που εκπροσωπούν τους φορείς, έδωσαν εκεί. Ο κύριος Ποντίκης είχε συγκεκριμένο προσωπικό θέμα και δεν μπόρεσε να δώσει το παρόν όσον αφορά τον πρόεδρο του Ιδρυτικού Σωματείου. Δεν θα γκρινιάξω, αν και θα το ήθελα, αλλά δεν θα το κάνω. Το ξέρετε όλοι ότι αυτή η χθεσινή συνάντηση, αυτή η χθεσινή μάζοξη θα έπρεπε να γίνει 2 μήνες πριν. Ίσως να προλαβαίναμε πολλά. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Μήπως και γίνει κάτι. Γι' αυτό και το Ηρακλής Athens Club παίρνει την πρωτοβουλία που παίρνει. Και κάνει αυτό το κάλεσμα προς τους υπόλοιπους για τη συνάντηση 8 του μηνός, 8 Ιουλίου, Δευτέρα, στις 5 στο Κατσάνιο. Έγινε ανάλυση των δεδομένων από τον κύριο Καράογλου, από τον κύριο Φώτη Θεό, που πραγματικά αυτά που είπε για το γάμα σίγμα είναι κάτι παραπάνω από στενάχωρα, είναι κάτι παραπάνω από λυπηρά, και δυστυχώς αυτή η εσωστρέφεια, η ιδιοτέλεια ίσως συγκεκριμένων, ο ένας να βγάλει το μάτι του άλλου, ο παρτακισμός, είναι νέα λέξη αυτή, την φίβρα σήμερα το πρωί. Την ξέρεις Χρήστο τη λέξη παρτακισμός? Είναι ο λεγόμενος παρτάκιας, απλά για να το κάνω ως έννοια το λέω παρτακισμός. Καλό θα είναι να μην υπάρχουν από εδώ και πέρα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εδώ και πολλά χρόνια υπήρχαν στον Ηρακλή και δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ειδικά ο παρτακισμός. Και τα λέω όλα αυτά γιατί μας ταρακούνησε και μας σόκαρε ο Φώτης ο Θεός όταν ανέφερε το νούμερο εγγεγραμμένων, παύλα τακτοποιημένων οικονομικά, μελών του ΓΣ. Ντρέπομαι να το πω στον αέρα. Όσοι ήταν χθες, το ακούσανε. Είναι όχι ντροπιαστικό, ξεφτυλιστικό για έναν τεράστιο σύλλογο όπως είναι ο Ηρακλής. Και φυσικά δεν τέθηκαν ζητήματα μόνο για το ποδόσφαιρο χθες. Τέθηκαν ζητήματα και για το ΓΣ, που δυστυχώς
πλέον έχει να κουβαλήσει και το φορτίο του ποδοσφαίρου. Δεν μπορεί να το κουβαλήσει το φορτίο του ποδοσφαίρου. Και για όσους λένε πάμε γάμα τοπικό κτλ., πέρα το ότι είναι άλλα 4 χρόνια 5 για να φτάσει Super League θες καμιά 9, δεν μπορεί να ο γάμα σίγμα να κουβαλήσει το ποδόσφαιρο, γιατί έχει τα προβλήματά του, τον μπλοκαρισμένο, το αφημί κτλ. Πρώτη κίνηση λοιπόν. Επαφή με τον Τόμ Παπαδόπουλο. Μας ρίμαξες, μας κατέστρεψες, τα ξέρουμε όλα αυτά, γνωστά είναι. Πες μας οριστικά αν υπάρχει θέμα Βόλος, αν μπορεί να γίνει κάτι. Αν μπορούμε και εμείς να κάνουμε κάτι, να το σπρώξουμε ρε παιδί μου το θέμα. Λέει η Επιτροπή. Εάν αυτό τελεσιδικήσει αρνητικά, τότε δυστυχώς αναγκαστικά τα μέλη της Επιτροπής θα στραφούν σε αφημί Super League 2, που δεν αποκλείεται να προκύψει ή να προκύψουν, γιατί αρκετές ομάδες έχουν προβλήματα και μπορεί να μην κατέβουν στο πρωτάθλημα και δεν θα τους χαλούσε να πέραν ένα χι ποσό και να δώσουν το αφημί τους. Ή σε Football League, όπου Football League είναι πιο βατά τα πράγματα και το ποσό για το μετοχικό κεφάλαιο είναι περίπου 30.000 ευρώ. Το ποσό για το αφημί δεν υπόθηκε ποτέ, γιατί αυτό είναι θέμα διαπραγματεύσεων. Εδώ βέβαια, επειδή πήγαν να γίνουν παρεξηγήσεις και είναι λογικό, ταπεινά πάλι θα πω ότι καλό θα είναι ο οποιοδήποτε παίρνει πρωτοβουλία για οτιδήποτε, που το κάνει για την αγάπη του για τον Ηρακλή, δεν το αφισβητούμε αυτό, καλό θα είναι να ενημερώνει πρωτίστως στην οικογένεια του Ηρακλή για το τι ακριβώς θέλει και πάει να κάνει. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές μπορεί αυτό να βγει σε καλό από την άποψη ότι αν μάθω εγώ ότι ο Χρήστος Οκέος πάει να κάνει ένα deal, να έρθει σε επαφή με την τάδε ομάδα για το αφημί, μπορεί να μπορώ να το βοηθήσω. Γιατί να μην το ξέρω. Όχι εγώ προσωπικά, ούτε ο Χρήστος φυσικά, έτσι. Η οικογένεια του Ηρακλή. Για τον Χίψη που όλες αυτές τις μέρες έχει κάνει διάφορα ραντεβού και καλά κάνει γιατί θέλει να βοηθήσει την ομάδα του, αλλά είναι καλό επίσης να το εξωτερικεύει. Όταν λέμε να το εξωτερικεύει, δεν εννοούμε να πάρεις βάρνα τα μουμουέ, καμία σχέση. Να το εξωτερικεύει στην οικογένεια του Ηρακλή όπως έγινε χθες. Τι κύριε, εγώ έχω κάνει αυτό το ραντεβού. Έρχεται ο άλλος, θα πει κύριε, εγώ έχω κάνει αυτό το ραντεβού. Να τα βάλουμε κάτω, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Παραλαμβάνω, αυτό έπρεπε να γίνει πριν 2 μήνες. 3. Όπως έπρεπε πολλά να γίνουν πριν τα Χριστούγεννα, που το βλέπαμε το έργο. Δεν έγιναν. Για πολλούς και διάφορους λόγους δεν έγιναν. Και φτάσαμε εδώ, που δεν είναι διατάφτα, είναι... Τρεχάτε με κι ας κλαίω είναι. Άρα επαναλαμβάνω, προέχει να μάθουμε αν απάντησε ο Τόμ Παπαδόπουλος, τι είπε, αν επιμένει σε αυτά που έλεγε τις προάλλες, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε και με τον κύριο Φωτιθέο, για το ότι έχει τελειώσει διοικητικά από τον Ηρακλή, για το ότι το θέμα του Βόλου δεν μπορεί να γίνει, γιατί ο Μπέος επιμένει ότι τον πρώτο χρόνο πρέπει να παίξει ο Ηρακλής στο Βόλο και κάποια μάτσα να τα δώσει στο Καφτατζόγλιο. Όλα αυτά είναι να συζητηθούν, μπορεί να συζητιούνται ακόμα και τώρα που μιλάμε. Γιατί το ραντεβού, επαναλαμβάνω, το μελών της Επιτροπής, κάποια ονόματα σας προείπαμε, ήταν για τις 5. Θα βάλουμε και ένα κομψό διαλυματάκι, να ξανακάνω εγώ τηλεφωνήματα, μήπως μπορέσουμε και έχουμε κάποιον στον αέρα, αν έχουν τελειώσει φυσικά. Και κάτι ακόμα, σεβόμαστε απόλυτα όσους από την οικογένεια του Ηρακλή, από τους φορείς, μου λένε ευγενικά, Γιώργο, άστο, θα βγούμε να μιλήσουμε όταν πρέπει, όταν έχουμε κάτι να πούμε. Γιατί είμαστε συνέχεια στα τηλέφωνα, είμαστε συνέχεια στα ραντεβού, είμαστε συνέχεια σε επαφές, είμαστε συνέχεια σε κινήσεις. Αυτό δεν γίνεται να μην το σεβαστούμε. Υποχρεωμένοι είμαστε να το σεβαστούμε. Δεν θέλουμε να κάνουμε κακό, καλό θέλουμε να κάνουμε. Και όταν παρακαλάμε κάποιον να βγει στον αέρα με ή χωρίς εισαγωγικά το ρήμα, καθημερινά, τον οποιοδήποτε έτσι, δεν το κάνουμε γιατί θα ανεβάσουμε την ακροαματικότητα. Το κάνουμε γιατί θέλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Να ενημερωθούμε εμείς, να ενημερωθεί και ο κόσμος που αγωνιά. Τώρα που λέω κόσμος βέβαια, να πούμε και το εξής. Κάποια στιγμή, θα έρθει αυτή η στιγμή, θα γίνει και γενική συνέλευση του ΓΣ. Το πότε δεν το ξέρουμε ακόμα. Εκεί, αν τεθεί θέμα σε ψηφοφορία,
Μην κάνουμε πάλι τα λάθη του παρελθόντος. Ποια είναι τα λάθη του παρελθόντος? Πρώτον, να μην είναι πολύ σε αριθμό. Και δεύτερον, αυτοί που δεν έρχονται, ενώ μπορούν, να κατηγορούν τους άλλους που ήρθαν για το τι ψήφισαν. Είναι ό,τι χειρότερο. 10 κατσάνια μπορούν να γεμίσουν. Γιατί είναι άσχημο να μην πας στο κατσάνιο, ενώ μπορείς, δεν λέω για αυτούς που δεν μπορούν, λέω για αυτούς που μπορούν και δεν πάνε, και μετά αυτοί που μπορούν και δεν πάνε βγαίνουν και κατηγορούν αυτούς που ψήφισαν αυτό που ψήφισαν. Ας προσπαθήσουμε έστω για μία φορά να γίνουμε οικογένεια, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Λόγω του παρτακισμού που σας είπα νωρίτερα, κυρίως. Και των διαφορετικών απόψεων, φιλοσοφίας, όπως θέλετε πείτε το. Αλλά αν πούμε έστω μία φορά ότι βάζουμε τον Ηρακλή πάνω απ' όλα και πάνω απ' όλους, τότε δεν θα πρέπει να μας χωράνε 10 κατσάνια. Όταν θα γίνει η οποιαδήποτε ψηφοφορία για το οτιδήποτε. Και φυσικά πρέπει όπως και δίποτε και για ηθικούς και για οικονομικούς λόγους να αυξηθούν τα εγγεγραμμένα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του ΓΣ. Το νούμερο είναι... Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Το είπε χθες ο Φώτης ο Θεός και ο ένας κοιτούσε τον άλλον. Πάμε σε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Να με συγχωρέσετε για το... Όχι ότι το τραγούδι δεν είναι ωραίο, αλλά είμαστε συνέχεια στα τηλέφωνα, προσπαθούμε να βγάλουμε λίγο μια άκρη για να σε ενημερώσουμε πρωτίστως, γιατί επαναλαμβάνω από τις 5 έχει ξεκινήσει η συνάντηση της Επιτροπής για ανέβρεση λύσης στον ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Προφανώς και δεν έχουν τελειώσει ακόμα, δεν είναι εφικτή η επικοινωνία μας, θα επιμείνουμε λίγο ακόμα, μπορεί να μην με ακούτε τόσο όσο θα ήθελα, αλλά εύχομαι να καρποφορήσει η προσπάθεια και να μπορέσουμε να έχουμε κάποιον στον αέρα σε πολύ λίγο. Προχωράμε, μπορεί μετά την εκπομπή να σας ενημερώσουμε, γιατί επαναλαμβάνω δεν απαντά κανείς προς το παρόν, άρα είναι ακόμα μαζεμένοι. Όσον αφορά το μπάσκετ, είναι πιο κοντά από ποτέ να οριστικοποιηθεί το διαζύγιο με τον Κώστα Μέξα. Και όσον αφορά τον κύριο Καστρίτη, υπάρχει ένα παρασκηνιάκι έτσι που ίσως να λέει κάτι, μπορεί να μην λέει και τίποτα. Ο κύριος Καστρίτης βρίσκεται στην Κρήτη ως προπονητής Εθνικής Νέων. Πώς τα λένε αυτά τα δύο αωράκια, έτσι τα λένε, Χρήστο. Εκεί παίζει η Εθνική Νέων, τώρα θα σας γελάσω τι αγώνες. Και στην Ομοσπονδία, στα αντιπροσωπευτικά έτσι... στις ομάδες είναι και ο κύριος Καρβέλας, όπως ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια με την ΕΟ και τα λοιπά, ο οποίος είναι ο γενικός διευθυντής της ΚΑΕΡΑΚΛΗΣ, ο κύριος Δημήτρης Καρβέλας. Είναι μαζί, συζητούν, μιλούν κάθε μέρα, είναι, τολμώ να πω είναι κοντά οι δύο πλευρές, αλλά δεν είναι τελειωμένο. Άλλο κοντά, άλλο τελειωμένο. Και εδώ το ξέρετε ότι εμείς αγαπάμε ένα πράγμα στην Οριάμπλε, τις επίσημες ανακοινώσεις. Φαίνεται λοιπόν ότι είναι θέμα ημερών να προχωρήσει ο Ηρακλής σε νέο προπονητή, από τη στιγμή που η διαφωνία του κυρίου Δρακόπουλου με τον κύριο Μέξα είναι τέτοια που δεν τους επιτρέπει να συνεχίσουν μαζί. Και δεν έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάστε, με διαφορά φιλοσοφίας ή οτιδήποτε άλλο. Είναι συγκεκριμένα τα θέλω της διοίκησης, συγκεκριμένα τα θέλω, δεν μιλάω για το οικονομικό, μιλάω για το ρόστερ. Α, δεν το εξειδικεύω. Και συγκεκριμένα τα θέλω του κυρίου Μέξα. Για παράδειγμα, μπορεί η πλευρά του προπονητή να θέλει κάποιους παίκτες συγκεκριμένους, μπορεί η πλευρά της διοίκησης να θέλει κάποιους άλλους και εκεί να διαφωνούν.
ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Να έχει κάποια πράγματα στο μυαλό του για το ρόστερ της επόμενης σεζόν. Και μιλάμε κυρίως για την ελληνική αγορά και για, τα παιδιά, για κάποια από τα παιδιά που ανέβασαν την ομάδα από την Α2 στην Α1. Τι έχω μήνυμα. Γιώργο, ζούμε για να σ' ακούμε και αυτοί που συναντιούνται μακάρι να τα βρούνε. Συνεχίζει το ποιητικό ίστρο του ο φίλος μου ο Μάνος. Συνεχίζουμε και εμείς. Επαναλαμβάνω, ο κύριος Γιάννης Καστρίτης είναι με την εθνική κάτω. Μέχρι πρώτην ως προπονητής του Άρη. Είναι μαζί του και ο κύριος Καρβέλας στην εθνική. Αυτό ίσως λέει κάτι. Το αναφέραμε έτσι ως παρασκήνιο, ως γεγονός. Για το ότι συνεχίζουν και μιλούν για τον Ηρακλή. Και από τη στιγμή που 90% ο κύριος Δρακόπουλος έχει πάρει την απόφαση να μην συνεχίσει τη συνεργασία με τον κύριο Μέξα, ο κύριος Καστρίτης φαντάζει το πρώτο όνομα, φαντάζει το φαβορί για την τεχνική ηγεσία του Ηρακλή. Πώς φαίνεται, Χρήστο? Καλώς. Έκανε δουλίτσα. Θα βγάλω Γιάννη Παραπονιάρη κάποια στιγμή. Να μου τα πει. Καλησπέρα Γιώργο από την Κιανόλευκη Κοζάνη. Καλά τα τραγούδια που βάζεις, αλλά θέλουμε ύμνο Ηρακλάρα. Σε ευχαριστώ, λέει ο Κώστας. Εντάξει, μην έχεις παράπονο. 13 χρόνια. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλη εκπομπή στον πλανήτη που να παίζει συνθήματα και τραγούδια του Ηράκλη. Μην έχεις παράπονο. Μήνυμα ελήφθη Κωστή. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση της Επιτροπής. Αυτό που προκύπτει είναι ότι υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Παπαδόπουλο. Τώρα λεπτομέρειες ακόμα, γιατί μόλις τώρα ολοκληρώθηκε η συνάντηση, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε παραπάνω. Είναι ότι υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Παπαδόπουλο. Πάνω κάτω είπε τα ίδια που λέει και τις προηγούμενες φορές. Και επειδή προφανώς δεν υπάρχει και πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στον τον Παπαδόπουλο, λογικό είναι, δεν αποκλείεται κάποια μέλη της Επιτροπής την επόμενη εβδομάδα να συναντηθούν οι ίδιοι με τον Αχιλλέα Μπέο. Μήπως και μπορέσουν αυτοί και βγάλουν άκρη από τη στιγμή που τόσο καιρό ο Τόν Παπαδόπουλος δεν τα κατάφερε. Γιατί δεν είναι μόνο το οικονομικό. Είναι και το οικονομικό, αλλά δεν είναι μόνο το οικονομικό. Παναβάνω η συνάντηση των μελών της Επιτροπής. Δεν ξέρω αν θα βγει και κάποια ανακοίνωση, κάτι. Προφανώς μέσω του ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ, στα γραφεία στο Κατσάνιο έγινε. Επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον Τόν Παπαδόπουλο και δεν αποκλείεται να αναλάβουν οι ίδιοι δράση και δεν αποκλείεται να κάνουν και ένα ταξίδι στο Βόλο, κάπου αλλού, στα μέσα της επόμενης εβδομάδος για να συναντηθούν οι ίδιοι με τον Μπέο. Ίσως είναι η τελευταία ζαριά για την προσπάθεια μήπως και ο Ηρακλής παίξει στη Σούπερ Λίγκα. Για οτιδήποτε υπάρξει φυσικά θα σας ενημερώσουμε. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Όπως ξέρετε, η ώρα για μπλε όλα αυτά τα χρόνια ασχολείται, και αυτό το λέω κυρίως για νέους ακροατές, με όλα τα τμήματα και αθλήματα του Ηρακλή, και με χαρά το κάνουμε, έστω και 5 λεπτά που λέει ο λόγος, να δώσουμε φωνή σε όλα τα τμήματα, δεν και λίγα, 17 στον αριθμό του Γυμναστικού Συλλόγου. Να μιλήσουμε τώρα για ράγκμπι, για γυναικείο ράγκμπι, τα δυναμικά κορίτσια μας που τα πήγαν εξαιρετικά στο πρόσφατο πολύ μεγάλο τουρνουά στο Βέλγιο. Θα δώσω την καλησπέρα μου στην Αναστασία Μανατίδου που είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα Αναστασία από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα. Είσαι καλά? Καλά. Τι έγινε στο Βέλγιο? Ναι. Με πάρα πολλές ομάδες. Κάπου είδα ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Ναι, έχει 100 ομάδες.
Πέμπτη θέση σε 100 ομάδες, νομίζω καλά είναι. Α, οκ. Okay. Πάλι είναι πολύ καλά. Πάλι είναι πολύ καλά. Και με αρκετές χώρες, Αναστασία, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Από Κολομβία. Αυτές το πήρανε. Ξέρεις, υπάρχουν αρκετοί οπαδοί του Ηρακλή που ζουν μόνιμα Βέλγιο-Ολλανδία και εκείνες τις μέρες που ήσασταν πάνω είχαμε επικοινωνήσει εδώ με την εκπομπή. Δεν ξέρω αν τα κατάφεραν να έρθουν να σας δουν. Δεν το γνωρίζω. Επικοινώνησα, μας έστειλαν και σελίδα, αλλά νομίζω ότι δεν τα κατάφεραν. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήμασταν στο Βέλγιο. Ήταν το μέρος που ήταν ένα λίγο πιο έξω, ναι. Εννοείται, εννοείται. Ποιο είναι το επόμενο βήμα, ο επόμενος στόχος, τι έχετε μπροστά σας? Τώρα έτσι για το κλείσιμο της σεζόν θα πάμε στη Σκωτία. Έχει ένα κοινό κοτουβά. Θα κλείσουμε κάπως έτσι εδώ και θα σας πει Σεπτέμβρη. Έχουμε έτσι κάποια πλάνα πάλι για εξωτερικό. Γι' αυτό όμως το λέω διαπαρκαστικό πρωτάθλημα. Είστε αναγκασμένες να κάνετε αυτή το τουρνέ την περιοδία, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω η Ομοσπονδία εδώ δεν έχει κάνει ελληνικό πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς τώρα... Έχει παγώσει. Μάλλον το κάνουν επίτηδες, Αναστασία, γιατί τα τελευταία χρόνια που υπήρχε πρωτάθλημα και στους άντρες και στις γυναίκες, ξέρεις ποια ομάδα το σήκωσε. Ηρακλής πρωταθλητής Ελλάδος, Ηρακλής πρωταθλητής Ελλάδος, θα σου λέει ας το κλείσουμε το μαγαζί, μήπως και επίτηδες. Τι σας κάνει να ασχολείστε, γιατί πολλοί φίλοι με ρωτάνε, Γιώργο τα κορίτσια τα ξέρεις, λέω ναι τα ξέρω, μου λένε ράγκμπι, λέω ράγκμπι, τι να κάνουμε, η τρέλα είναι τρέλα. Και λίγο ξύλο. Στο πρόγραμμα είναι, ναι, είναι στο πρόγραμμα. Είναι στο πρόγραμμα. Οι γνωστές σας οι μαζόξεις θα γίνουν τώρα μέσα στο καλοκαίρι ή μετά? Αυτά που κάνετε, ναι, και τα προηγούμενα χρόνια. Διακοπές. Καλές διακοπές να ευχηθώ, καλή ξεκούραση να ευχηθώ, αν και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίζετε να παίζετε και μέσα στο καλοκαίρι, αυτό είναι δεδομένο. Και να κάνετε και τις προπονήσεις σας. Αναστασία, συγχαρητήρια για την παρουσία σας στο Βέλγιο και κάθε επιτυχία. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πήραμε μια γεύση έτσι μικρή και από γυναικείο ράγκμπι του Ηρακλή. Προσπαθούμε να είμαστε παντού όσο γίνεται. Από την προσπάθεια των κοριτσιών που κατέκτησαν την πέμπτη θέση ανάμεσα σε 28 ομάδες, νικήτρια ήταν ομάδα της Κολομβίας, τεράστιο τουρνουά στο Βέλγιο, και έχει σημασία γιατί ο Ηρακλής διαφημίστηκε και εκεί, το όνομα του Ηρακλή έπαιξε και εκεί, άσχετα αν εδώ αυτή η υπέροχη χώρα που έχουμε και λέγεται Ελλάδα έχει κλείσει την Ομοσπονδία, αυτό είναι καταπληκτικό. Τα τελευταία 3 συνεχόμενα πρωταθλήματα τα πήρε ο Ηρακλής στους άντρες. Έγινε πρωτάθλημα γυναικών, το πήρε ο Ηρακλής και μετά βάλανε λουκέτο στην Ομοσπονδία. Δεν ξανά έγινε πρωτάθλημα. Και οι ομάδες αναγκάζονται είτε παίζουν μεταξύ τους τουρνουά, είτε δίνουν φιλικά, είτε κάνουν αυτό που κάνει ο Ηρακλής και στους άντρες και στις γυναίκες με περιοδία και με τουρνουά στο εξωτερικό, γιατί θέλουν να αγωνιστούν, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει πρωτάθλημα εδώ. Οπότε πάνε έξω και διαφημίζουν το σύλλογο εκεί.
Όσον αφορά το βόλεϊ, δυστυχώς φεύγει και αυτή η εβδομάδα χωρίς ανακοινώσεις. Και το θέμα δεν είναι αυτό καθ' αυτό με τις ανακοινώσεις. Είναι ότι από τη στιγμή που δεν έχουμε ανακοινώσεις, προφανώς δεν έχουμε και εξέλιξη που θα χρειάζεται να ανακοινωθεί, γιατί δεν έχουν βρεθεί τα χρήματα ώστε να κλείσουν αυτά που θέλουν να κλείσουν οι διοικούντες του Ηρακλή για να υπάρξουν ανακοινώσεις. Γιατί μπορεί να έχει συμφωνήσει, παραδείγματα λέω, με τον προπονητή, με κάποιους άθλητες από πέρυσι για την ανανέωσή τους, να έχει κλείσει κάποιες μεταγραφές. Πώς θα τις ανακοινώσεις αν δεν έχεις διευθετήσει τα περσινά, αν δεν έχεις δώσει προκαταβολές, αν. Έχουμε κολλήσει αυτό το 240, το λέω εδώ και μέρες. Πρέπει να ξεκολλήσουμε. Είναι δύσκολη εποχή, γιατί αρκετός κόσμος μαζεύει λεφτά για να ξεκουραστεί μια-δυο εβδομάδες όσο μπορεί ο καθένας, κάποιες μέρες. Είναι οι άδειες μπροστά, οι οικογένειες, όλα τα καταλαβαίνουμε. Αλλά η στασιμότητα αυτή που παρατηρείται στην αδρική ομάδα Βόλου του Ηρακλή έχει να κάνει με το οικονομικό. Στόχοι υπάρχουν, επαφές έχουν γίνει, συμφωνίες υπάρχουν, δεν είναι κρυφό. Υπάρχουν προσυμφωνίες, να το πω πιο σωστά. Αλλά για να γίνουν όλα αυτά, μαρουλάκι. Ξέρεις, Χριστό μου, τι είναι το μαρουλάκι. Χωρίς μαρουλάκι δεν έχουμε ούτε σαλάτα, ούτε... Πού άλλο το βάζουμε το μαρούλι? Σε αυτά τα κρύα σάντουιτς, σε κανένα μπέργκερ, δεν μπορούμε να έχουμε τίποτα. Χρειάζονται χρήματα. Για να κλείσει οριστικά το άνοιγμα της περσινής σεζόν και για να μπορέσει ο Ηρακλής να δημιουργήσει μια ομάδα που θα κάνει τον κόσμο που ακούμε από κάτω αυτό που λέμε πάρα πολλές φορές, να βγάλει γούστα. Η επόμενη εβδομάδα, βασικά την προηγούμενη εβδομάδα, λέγαμε ότι ελπίζουμε η επόμενη εβδομάδα, δηλαδή αυτή η τρέχουσα, να έχει ανακοινώσεις. Περνάει και αυτή η εβδομάδα, δεν υπάρχουν ανακοινώσεις. Και δεν είναι, το ξαναλέω, ότι δεν έχουν κάνει κινήσεις για να κλείσουν παίχτες κτλ. Οι κινήσεις έχουν γίνει. Πολλές. Χρειάζονται λεφτά. Χρειάζονται χρήματα. Και με ένα διαρκέας την ημέρα δεν μπορεί να γίνει κάτι. Χρειάζεται ένα ντου. Δύσκολο. Το ξέρω. Και απόλυτα σεβαστό για τον καθένα και την τσέπη του. Αύριο δυστυχώς δεν έχουμε εκπομπή λόγω επικαιρότητας την ώρα της εκπομπής μας που υπάρχει με την πρώτη προπόνηση με συνδέσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και τα λοιπά του Άρη, πέφτει πάνω στην ώρα μας, οπότε δεν θα υπάρξει ώρα για μπλε. Πρώτα Θεός με το καλό την Δευτέρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή εφόσον προκύπτει κάτι ουσιαστικό, όχι να βγούμε να πούμε ότι έχει σήμερα ήλιο, να υπάρξει κάτι ουσιαστικό και δεδομένο, όπως κάνουμε κάθε φορά, και Σάββατο να είναι και Κυριακή να είναι και 80 βαθμούς να έχει έξω. Αυτό που είναι να πούμε θα βγούμε να το πούμε. Ακολουθεί ράδιο Μαρμίτα με Ζάχο Ντρούλινγκ και καλεσμένο. Και καλεσμένο. Τον έφαγε τον Τρέγια, τον έφαγες? Τον έδιωξες? Και χθες και σήμερα, διήμερο. Και αύριο. Α, αύριο θα έρθει. Εντάξει. Να πω για τον guest τίποτα, όχι. Α, δεν θα... πες ένα στίχο. Ένα στίχο πες. Όχι ρε φίλε, να πω ένα στίχο. Πού θα καταλάβει ο άλλος? Να προαναγγείλω. Δεν θες να σε προαναγγείλω? Δεν θα το πω. Θέλω να πω στίχο. Να δω ποιος θα το βρει, ποιος ακολουθεί. Εγώ φταίω που θέλω να σας προβάλλω ρε. Λοιπόν, και δεν θα μεταφράσω τι σημαίνει drooling. Είμαι καλό παιδί. Ακολουθεί ο Ζάχος Ντρούλινγκ μαζί με Άκη Ρωμανό. Το είπα. Γεια σας.